3, 2, 1, 0. Χρόνια πολλά, καλή διασκέδαση. Το σύνθημα δόθηκε και ο ουρανός γέμισε αστέρια. Μέσα σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα, ο δήμαρχος Λαρισαίων Κώστας Τζανακούλης άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία της πόλης, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη της εορταστικής περίοδου. Η γιορτή των αστεριών 2011 έκανε πρεμιέρα με εκατοντάδες θεατές, μικρούς και μεγάλους, που έδωσαν και φέτος το παρόν. Χιλιάδες λαμπιόνια φώτισαν την πόλη, χαρίζοντας λάμψη και ανεβάζοντας την εορταστική διάθεση στα ύψη. Ο δήμαρχος στο χαιρετισμό του ευχήθηκε σε όλους τους Λαρισαίους για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τους προσκάλεσε να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει ο Δήμος για αυτή την περίοδο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών έχει αγκαλιάσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις κάνουμε παντού, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά που έχει πλέον ο Δήμος. Οι μεγάλες εκδηλώσεις όμως γίνονται εδώ. Απόψε, με τη γιορτή των αστεριών, στις 31 του μηνός, το βράδυ που σας περιμένουμε όλους εδώ για την αλλαγή της χρονιάς, είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε αυτοί που πάντοτε ελπίζουμε. Κόντρα σε αυτούς που δεν θέλουν να καταλάβουν ότι η Ελλάδα θα πάει μπροστά γιατί το θέλουμε. Λίγο νωρίτερα, η Δημοτική Αρχή με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου, που πεάνιζε εορταστικά εμβατήρια, άναψε τα φώτα στο χριστουγεννιάτικο καράβι που ξεκίνησε το ταξίδι του με τις ευχές όλων. Οι σημερινές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία έκλεισαν με τη μεγάλη συναυλία της Ελένης Δήμου και του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, που τραγούδησαν για να διασκεδάσουν τους παρευρισκόμενους.